Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πολύ όμορφο το να σε βραβεύουν, ειδικά όταν υπάρχει ο κόσμος πίσω από αυτό. Εγώ βέβαια πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για αυτό το βραβείο. Νομίζω ότι είναι ένα βραβείο της ομάδας πρώτα απ' όλα, που κάθε μήνα το παίρνει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Χωρίς συμπαίκτες μου δεν θα είχα κάνει κάτι. Οπότε, εκτός από το ότι ευχαριστώ τον κόσμο και όλους όσους με ψήφισαν, θα ήθελα αυτό το βραβείο να το μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου. Γιώργο, έχεις μια ίωση από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Αν αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για να παίξεις στο Καφτατζόγλου, αν και δεν το βλέπω αυτό προσωπικά, και ένα σχόλιο για το μάτι της Κυριακής. Ελπίζω πως όχι. Αυτό βέβαια θα το δούμε από σήμερα στην ομάδα. Ελπίζω να είμαι και εγώ καλά. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να χάσω το παιχνίδι. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν τον Ολυμπιακό, όλα τα παιχνίδια για εμάς, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και ο Ηρακλής τώρα, είναι τρεις βαθμοί. Με τον Ολυμπιακό δεν καταφέραμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στο Καφτατζόγλου και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή, όμως αυτό πρέπει να φανεί στο γήπεδο.